Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Το Σάββατο με την Αγορά. Κώστας Βίρβος. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο CD με τα μεγάλα τραγούδια του κορυφαίου λαϊκού στιχουργού. Μυστηριώδης νησί του Κόμπ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club. Αποκλειστικά και δωρεάν, οι μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Emotions. Η απόλυτα ατμοσφαιρική συλλογή σε δύο CD. Μαζί, Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και αξεσουάρ της νέας σεζόν. Και ιστορικά θέματα, ο εθνικός διχασμός και η ρήξη του Ελευθέριου Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, EuroBasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί ζωντανά Δευτέρα βράδυ στον Ενικό για να κουβεντιάσουμε τις μετεκλογικές πλέον εξελίξεις. Ένα μόλις 24ωρο μετά την εκλογική αναμέτρηση, με την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης να έχει ήδη δοθεί στον αρχηγό του πρώτου κόμματος, στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Το νέος πρωθυπουργός αύριο αναμένεται να ανακοινώσει τη σύνθεση της κυβέρνησής του. Καλησπερίζω για αυτή τη συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας θα επιχειρήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα της χώρας, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Τον αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι θα είναι και εκ νέου υποψήφιος από τη Νέα Δημοκρατία για τη θέση του αντιπροέδρου, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κι εσείς. Τον κύριο Θοδωρή Παπαθεοδόρου, τον πρώην υπουργό από το ΠΑΣΟΚ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον βουλευτή από το Ποτάμι της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, και σήμερα που είμαστε λίγο πιο ξεκούραστοι και δύο θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Θεοχάρη. Κακό σύμβουλος. Να καλησπερίσω τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Καρά, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, του νέου κοινοβουλευτικού κόμματος. Να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και για την εκλογή του κόμματος, βεβαίως. Και να καλησπερίσω και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, ο οποίος είναι ηγετικό στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Γεια και χαρά. Και μαζί μας τρεις συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Από την, την κυρία Χρυσοβελώνη, η κούραση δεν έχει περάσει πλήρως ακόμη. Η εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, η κυρία Χρυσοβελώνη. Καλώς ορίσατε, κυρία Χρυσοβελώνη. Και τρεις συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Η κυρία Ελένη Καλογεροπούλου, παραπολιτικά. Καλώς ορίσατε, κυρία Καλογεροπούλου. Ο κύριος Μανώλης Κοτάκης, Δημοκρατία και Real FM. Καλησπέρα. Και ο κύριος Νίκος Στραβελάκης, Διευθυντής Σύνταξης της Real News. Καλώς ορίσατε όλοι. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Συνήθως πρώτα μιλούν οι πολιτικοί και μετά οι πολίτες. Σήμερα θα ζητήσω τη γνώμη των πολιτών να μας πούνε εκείνοι πώς μεταφράζουν πρώτα το εκλογικό αποτέλεσμα και στη συνέχεια με τα ενάφησματα που θα μας δώσουν να έρθει η συζήτηση στο πάνελ. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι. Δεν είναι μάγειρες. Δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club. Αποκλειστικά και δωρεάν, οι μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, η Μόση.
Emotions. Η απόλυτα ατμοσφαιρική συλλογή σε δύο CD. Μαζί, Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και αξεσουάρ της νέας σεζόν. Και ιστορικά θέματα, ο εθνικός διχασμός και η ρήξη του Ελευθέριου Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την αγορά. Κώστας Βίρβος. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο CD με τα μεγάλα τραγούδια του κορυφαίου λαϊκού στιγμού. Μυστηριώδης νησί του Κόμ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Όση ώρα εσείς βλέπατε τα διαφημιστικά μηνύματα, ρώτησα τους συμπολίτες μας που είναι εδώ, ποιος από αυτούς απήχε συνειδητά από την εκλογική διαδικασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το όνομά σας καταρχήν και γιατί απήχατε. Δήμητρης Κωστόπουλος λέγομαι, είμαι 53 χρονών. Απήχατε συνειδητά, κύριε Κωστόπουλε, δηλαδή αποφασίσατε ότι δεν πάω να ψηφίσω. Συνειδητά και εγώ και η σύζυγός μου. Γιατί? Την προηγούμενη φορά ψήφισαμε ΣΥΡΙΖΑ. Η απογοήτευση ήταν μεγάλη. Ο ένας λόγος ήταν αυτός. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελα να δώσω άλοθη σε όποιον έβγαινε να με συμπεριλάβει και εμένα στο 80% που συμφωνεί με τα μνημόνια. Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές και έχετε μπροστά σας τα αποτελέσματα,
σας δικαιώνουν για την απόφασή σας. Δηλαδή θεωρείτε ότι κάνατε κάτι, δώσατε κάποιο μήνυμα. Όχι. Στους πολιτικούς, ό,τι και να ψηφίσεις, δεν δίνεις μήνυμα. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου ακούμε ότι το μήνυμα ελήφθη μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Είτε αφορούσε την Ευρώπη, είτε τις ελληνικές εκλογές. Κανένα μήνυμα όμως δεν έχει πάρει καμία πολιτική παράταξη. Απλώς εσείς νιώθατε ότι δεν πάει το χέρι σας να ψηφίσετε κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα? Πολύ σωστά το έχετε θέσει. Μάλιστα. Ναι. Πολύ σωστά το. Μάλιστα. Αν θελήσετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, θα μας πείτε. Ποιος άλλος θέλει να μιλήσει? Έλα. Πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν... Το περιμένατε? Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά. Εγώ βασικά, παρότι δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά, θέλω να ευχηθώ στο ΣΥΡΙΖΑ καλή επιτυχία. Η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως του τι ψήφισαν, θα πρέπει να συνδράμουν το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα, αν μπορώ, κύριε Χατζηνικόλα. Παρακαλώ, να το πείτε. Δεν θα απαντηθεί άμεσα. Θέλω να κάνουμε ένα γύρο. Ωραία. Αυτό το ερώτημα που... Καταρχάς, λέγομαι Πάνος Νικολουτσόπουλος. Είμαι καθηγητής Αγγλικής. Έζησα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και το λέω αυτό γιατί αυτοί που έζησαν στο εξωτερικό ίσως να βλέπουν τα πράγματα με διαφορετική ματιά. Θέλω λοιπόν να θέσω το δίλημα ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, κάνει αυτό που χρειάζεται η χώρα, κινδυνεύει να πληγωθεί ανεπανόρθωτα πολιτικά. Εάν επίσης, να έχει φθορά. Να έχει μεγάλη φθορά. Ναι. Ίσως να καταστραφεί και ο... Τέλος πάντων, ας μην υπερβάλλουμε. Ναι. Εάν πάλι κάνει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα, η κυβέρνηση, αν κάνει αυτό που θέλει, αυτό που χρειάζεται ο λαός, ίσως να καταστραφεί οικονομικά η χώρα. Η χώρα. Θα έχει λοιπόν η καινούργια κυβέρνηση το θάρρος να κάνει αυτά που πρέπει? Μάλιστα. Είναι καλό το ερώτημα, το έχει σημειώσει ο κύριος Παπαδημούλης και θα δώσει απάντηση. Ποιος άλλος θέλει να μιλήσει? Έλατε. Ονομάζομαι Βαγγέλης Ξάνθης, είμαι 38 χρονών και άνεργος. Καταρχήν θα ήθελα να πω στους πολιτικούς ότι την επόμενη φορά που θέλουμε να ξανακούσουμε τη λέξη εκλογές είναι το 2019. Τέσσερα χρόνια. Είναι καθαρή η τετραετία από ό,τι λένε όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν έχετε προεδρική εκλογή ούτε τίποτα στο ενδιάμεσο. Είναι σπάνια περίπτωση απόλυτα καθαρής τετραετίας. Κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχουν ισχυρή ουσιαστικά. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Γιατί έχουν και τις 53. Θα μπορούσαν να την κάνουν ακόμη πιο ισχυρή. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα με τα οποία θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Και επιτέλους θα ασχοληθούμε με το θέμα της ανεργίας, που είναι το βασικότερο. Το κεντρικό. Εγώ είμαι άνεργος τώρα, κοντεύω ένα χρόνο, και η μόνιμη ατάκα που ακούω είναι ότι τώρα έχουμε εκλογές, παγώνουν οι προσλήψεις. Τώρα έχουμε δημοψήφισμα, παγώνουν οι προσλήψεις. Τώρα έχουμε μνημόνιο, να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα που τελείωσαν όλα αυτά, ας ελπίσουμε... Εσείς ελπίζετε ότι θα βρείτε μια δουλειά στο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό? Στον ιδιωτικό. Πάντα στον ιδιωτικό τομέα δουλειά. Αλλά και ο ιδιωτικός τομέας επικαλείται τις εκλογές για να μην αυτό κάνει... Αυτό ακριβώς. Ναι. Πάντα στον ιδιωτικό δούλευα και ο ιδιωτικός τομέας τώρα πια έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Μάλιστα. Μόνες εργασίες που υπάρχουν γύρω στα 500 ευρώ, τηλεφωνητής. Το αποτέλεσμα σας δημιουργεί η ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει? Θετικό. Όχι πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα, αλλά ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας, του τη δώσαμε. Εγώ προσωπικά. Και να δούμε τι θα την κάνει. Ναι, είναι η τελευταία φορά, γιατί από εκεί και πέρα θα καταντήσω λόγια σαν τον κύριο που είπε ότι θα κάνω συνειδητή αποχή. Είναι η τελευταία φορά. Είναι λέτε. Η τελευταία φορά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Θέλει άλλος από εδώ? Έλατε. Γεια σας. Βλαχόπουλος Ευάγγελος ονομάζομαι. Θα ήθελα να συζητήσετε το θέμα της αποχής. Συναρτήσει ότι πέντε μέρες πριν από τις εκλογές κάποιο κόμμα ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για μια δολοφονία. Δύο μέρες πριν από τις εκλογές, στην εκπομπή μου. Εσείς που είστε πολιτικοί, τι σημαίνει να λαμβάνω? Ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής. Δεν θέλω να αναφερθώ. Θέλω να μας εξηγήσουν λοιπόν οι πολιτικοί τι σημαίνει να αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη για μια δολοφονία και πώς γίνεται αυτό να είναι τρίτο, τέταρτο κόμμα. Τρίτο νομίζω. Δεν είδα. Ναι, αυτό πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτοί που το ψήφισαν βασικά. Και αυτό, αλλά τι σημαίνει πολιτική ευθύνη? Για τον κόσμο που τους ψήφισε θέλω να το εξηγήσετε. Ναι, ναι.
Και σε αυτή την ίδια εκπομπή βγήκε και ένα βίντεο. Αποκάλυψα ένα βίντεο στο οποίο το 2012 ο Μιχαλολιάκος χαρακτήριζε τη Χρυσή Αυγή σπορά των ιτημένων του 45, δηλαδή των Ναζί, και δήλωνε εθνικοσοσιαλιστής και φασίστας. Αλλά δεν επηρέασε από ό,τι φαίνεται. Ελάτε. Το όνομά σας. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Γκικόπουλος Δημοσθένης ονομάζομαι, συνταξιούχος. Εγώ προβληματίστηκα με αυτή την αποχή, γιατί δεν την είδα σαν αποχή μόνο διαμαρτυρίας απλής. Την είδα μία αγανάκτηση, γιατί ο κόσμος δεν έχει άλλα περιθώρια. Τα δύο πρώτα κόμματα, κύριε Γκικόπουλε, χάσανε πάνω από 500.000 ψήφους σε σχέση με τις 25 Ιανουαρίου, πριν από 6 μήνες, 7. Και εκτός αυτό φτάσαμε να έχουμε μία κυβέρνηση με το μισό πληθυσμό. Οι δύο σε ένα που δεν πήγαν να ψηφίσουν, να μας κυβερνάνε ή να αποφασίζει μόνο ο μισός πληθυσμός, οι μισοί ψηφοφόροι. Αυτό είναι η αποχή, όμως είναι σαν να εξουσιοδοτείς αυτόν που ψηφίζει να αποφασίσει για σένα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω, καλύτερα τουλάχιστον ας το δούνε τώρα οι πολιτικοί που βγήκε σε αυτό το στάδιο, γιατί ξέρετε, μία αγανάκτηση μπορεί να φέρει, ούτε θέλω να το σκέφτομαι προς Θεού και λυπάμαι που το λέω, αλλά μπορεί να φέρει άλλα αποτελέσματα. Να φέρει κάποιες φασαρίες. Όχι σιωπηρή διαμαρτυρία όπως ναι, η αποχή. Να είναι. Ευελπιστούμε ότι ήταν η τελευταία φορά που ήταν σιωπηρή και οι κύριοι πολιτικοί, πρώτα απ' όλα να τους συγχαρώ όσοι εκλεγήκανε. Ένα ευχάριστο είναι ότι βγήκε ένα κόμμα ακόμα παραπάνω και μακάρι να βγαίνει κι άλλο ή κι άλλα κόμματα. Και ας κοιτάξουν από τώρα και μπρος, έστω και αν είναι δύσκολη η απόφασή τους, να λένε αλήθεια στο λαό, γιατί στον προεκλογικό αγώνα ήταν λίγοι που μας είπαν την αλήθεια. Και πιστεύω προσωπικά, αν ο κύριος Τσίπρας πήρε και κράτησε αυτό το μέγεθος, τη δύναμη, ήταν γιατί ήταν από τους λίγους πολιτικούς, τουλάχιστον τα 40 χρόνια που ξέρω, που τόλμησε και βγήκε και είπε ναι, έκανα λάθη, ναι, δεν το περίμενα, ναι, ξεγελάστηκα από 5 συνεργάτες. Δεν ήταν απλό πράγμα. Αλλά αυτά όλα έχουν μία αρχή και ένα τέλος. Θα πρέπει από εδώ και πέρα... Συμφωνείτε με το συμπολίτη μας που είπε πριν ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία? Νομίζω, γιατί έχουμε φτάσει, ο ελληνικός λαός έχει φτάσει στα όρια του. Μακάρι για μένα, και χαίρομαι που στο πάνελ είναι ο κύριος Παπαδημούλης και σαν ευρωβουλευτής, αλλά και σαν άξιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι δυνατόν από σήμερα, όχι από αύριο που μιλάμε, από σήμερα το πρωί που ξέραμε ποιος θα είναι η κυβέρνηση, η κοινωνία δεν αντέχει άλλο ούτε έναν άνεργο. Η κοινωνία δεν αντέχει, αν ήταν δυνατόν, ούτε ένα ευρώ περικοπή. Μιλάμε για ανάπτυξη. Την ανάπτυξη μην την περιμένουμε μόνο αξιοποιώντας και εκποιώντας τη δημόσια περιουσία, αεροδρόμια, εκτάσεις και αυτό. Η ανάπτυξη είναι και από τη γειτονιά μας. Είναι βγαίνοντας από το σπίτι μας, να κοιτάξουμε τη βιοτεχνία που είναι δίπλα στη γειτονιά μας, να κοιτάξουμε ακόμα και το σουβλατζί, το ψιλικατζίδικο. Είναι ανάπτυξη. Όταν εμένα μου στερεί να μπορώ να κινούμαι, και γιατί είμαι στριμωγμένος οικονομικά, να μην μπορώ να κάνω ένα γύρο τα λεφτά που λέμε, είναι νομίζω μια μικρή εσωτερική ανάπτυξη αυτή. Και καλό θα είναι όλα αυτά να τους προβληματίσουν. Όσο για τα άλλο ας αναρωτηθούν, γιατί κάποιο κόμμα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και να δούνε... Υπάρχει για τη Χρυσή Αυγή, λέτε, για τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει μια παροιμία που λέει η σιωπή είναι χρυσός. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον ο χρυσός είναι για το συγκεκριμένο κόμμα και ζημιά για όλους τους άλλους. Μάλιστα. Ας το προσέξουν αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Καθίστε. Ναι. Μη σηκώνεστε. Η κάμερα σας δει. Το όνομά σας πείτε μας. Χατζηδάκης Δημήτρης λέγομαι. Κύριε Χατζηνικολάου, πριν να μπω στο θέμα, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Η Χρυσή Αυγή δεν δημιουργήθηκε από το τίποτα. Δεν ήρθε από τον ουρανό.
τη δημιουργήσανε οι αίτοι. Και οι αίτοι, κύριε Χατζηνικολάου, σας λέει ο Γεροδήμος, ο Χατζηδάκης, ο Δημήτρης, είναι όλοι οι κύριοι εδώ. Αυτή είναι η αίτη. Άκουσα την παρατήρησή σας ότι κάποιοι δεν έπρεπε να ψηφίσουν. Δεν φταίνε αυτοί. Είναι αγανακτισμένοι πολίτες. Λάθος. Εδώ είναι η αίτη. Που είναι η Χρυσή Αυγή, έτσι. Με συγχωρείτε που... Με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Και έρχομαι τώρα στο θέμα. Ελεύθερα μπράβο. Να ακουστεί η γνώμη σας. Και έρχομαι στο θέμα τώρα, το κυρίως θέμα των εκλογών, έτσι. Πρώτα-πρώτα, επιτρέψτε μου, γιατί είναι πολιτικό το θέμα, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά της Λαϊκής Ενότητας που έδωσαν μαθήματα αξιοπρέπειας. Πέταξαν τις υπουργικές καρέκλες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Στην παγκόσμια ιστορία πέταξαν τις καρέκλες τις υπουργικές και τίμησαν την Ελλάδα. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Στρατούλη που είναι σήμερα εδώ, στην κυρία Κωνσταντοπούλου, την οποία τη συμπαθώ, αν μου επιτρέπετε κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί να μην σας επιτρέπω. Λέω, τη συμπαθώ, τη θεωρώ μπουμπουλίνα της σημερινής εποχής. Κανείς δεν είναι τέλειος, εντάξει, οκ. Okay. Αφήστε λοιπόν, το συμπολίτη μας να πει την άποψη, έτσι, παρακαλώ, λοιπόν, χωρίς ειρωνίες. Αυτό, ελάτε. Εντάξει. Ελάτε. Δεν φτάνει η άναντρη επίθεση που δέχτηκε από το δημοσιογραφικό καταστημένο επειδή ζήτησε να βρεθούν τα χρέη, ποιοι φάγανε τα χρέη. Αυτό έκανε η γυναίκα. Κρατήστε το μικρόφωνο πιο κοντά. Και εμείς πήγαμε να την εκτελέσουμε. Και βεβαίνει ο κύριος και μας πέζει και ειρωνία. Μας πουλάει και ειρωνία. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτό το θέμα. Πώς εξηγείτε όμως ότι δεν κατάφερε η Λαϊκή Ενότητα να περάσει το κατόφλι της Βουλής. Δεν κατάφερε, γιατί εκείνο το θέμα πραγματικά. Είναι σημείο των καιρών. Είναι θέμα εκμαυλισμού του πολιτικού σώματος, κύριε Χατζηνικολάου. Μιλάμε για εκμαυλισμό. Δηλαδή, μια οργάνωση η οποία τίμησε την Ελλάδα, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Λένε, δεν θέλουμε υπουργικές καρέκλες. Θέλουμε να δώσουμε να τιμήσουμε τον Έλληνα. Την Ελλάδα να τιμήσουμε θέλουμε. Και εμείς το πολιτικό σώμα την έβγαλε από τη Βουλή. Μάλιστα. Είναι σημείο των καιρών, κύριε. Τώρα, τι βλέπετε για την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα. Κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί εδώ η κατάσταση είναι δεδομένη τώρα. Κύριε Χατζηνικολάου, να σας πω. Να σας πω. Και είχα από καιρό, είχα ζητήσει νερό στην εκπομπή σας να μιλήσω. Αλλά δυστυχώς το μόνο που η απάντηση ήταν σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί έχω πολλά να πω. Λοιπόν, πρώτον θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Μάλλον θα το πω ειλικρινά. Κλαίει η καρδιά μου για τη σημερινή Ελλάδα. Κλαίει η καρδιά μου και το νιώθω. Γιατί πιστεύω τα σχέδια των Βρυξελών να μας καταστήσουν δούλους και η ανεξέλεκτη μετανάστευση να μας κάνουν δούλους και χωρίς πατρίδα. Για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Μπήκαμε σε εκλογές, σε προεκλογικό αγώνα. Σπαταλήσαμε 40-30 δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα μετά από αυτό το προεκλογικό πανηγύρι. Μετά από αυτή την προεκλογική εγκυμοσύνη γεννήθηκε ένα πολιτικό βρέφος και το όνομα αυτού Βασίλης Λεβέντης. Ωραίο, πολύ ωραία. Μια Ελλάδα ολόκληρη επί ένα μήνα ζήσαμε όλο αυτό που ζήσαμε και τι καταφέραμε, όδυνεν όρος «Κέτε και μη» που λέγανε οι παλαιότεροι. Αυτό είναι. Δεν θα το σχολιάσω γιατί υπάρχει εκπρόσωπος της Ένωσης λοιπόν, Κεντρών. Σημειώνει και θα σας απαντήσει. Είπα και προηγουμένως. Τα σημεία των καιρών. Βλέπουμε από μία μεριά. Και πρέπει να ολοκληρώσετε. Μπράβο, τελειώνω. Βλέπουμε από τη μία μεριά.
αυτοί που είναι αξιοπρεπείς, δυστυχώς ζούμε σε ένα πολιτικό σύστημα, αυτοί που είναι αξιοπρεπείς, αυτοί που είναι έντιμοι, αυτοί που είναι, θέλουν επιβράβευση, αυτοί δυστυχώς παραμερίζονται και επιπλέον υφελεί. Μάλιστα. Και τελειώνω, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί θα πρέπει να τα πω, και τέλος πάντων, δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε και μπήκανε στη Βουλή 8 κόμματα, τα οποία και τα 8 χορεύουν στη λύρα της Μέρκελ. Και τα 8. Και το Κουκουέ και το Κουκουέ. Α, το Κουκουέ είναι ο μεγαλύτερος. Είναι, θα το πω. Με τη Μέρκελ θα και το Κουκουέ. Ναι, το Κουκουέ, προσέξτε, ναι. Το υποτιθέμενο Κουκουέ. Μιλάτε Κουκουέ. Καλά. Τώρα αυτό, αυτό τώρα ο Γεροδήμος, κύριε Χατζηνικολάου, σου λέει. Εντάξει, ο Γεροδήμος, καλά. Ο Γεροδήμος δεν είναι ο Φωτεινός Παντογνώστης. Τώρα, όχι, θέλω να θυμάσαι το όνομά μου, γιατί το Χατζηδάκης μπα το ξεχάσει. Να πούμε και ανέκδοτα σήμερα. Το Χατζηδάκης μπα το ξεχάσει. Αν μας πω Γεροδήμος, θα θυμάσαι. Ναι, αλλά τώρα ότι το Κουκουέ είναι και αυτό με τη Μέρκελ, αυτό λίγο εδώ μου τα χάλασε. Μα τη στιγμή που σου λέει. Μου την έκανε λίγο. Λύσα τη σούπα μου την έκανε τώρα. Όχι, ναι. Είμαι ξεκάθαρος. Και το Κουκουέ με τη Μέρκελ. Είμαι ξεκάθαρος, είμαι στη διάθεσή σας. Και το Κουκουέ με τη Μέρκελ. Το Κουκουέ μπορεί συνειδητά να μην είναι. Αλλά με τις πράξεις του, όταν λέει το εθνικό νόμισμα είναι καταστροφή, όταν λέει το Κουκουέ, καλό να το λέει το ποτάμι, ένα ποτάμι είναι, του Καματερού ποτάμι είναι, εντάξει. Το ποτάμι του Καματερού, καλά, δεν τους... Κανένα δεν το παίρνει σοβαρά. Εξάλλου και εξάλλου για κάτι άλλο να ξέρετε. Γιατί μπορώ να μην ξαναμιλήσω. Αυτά τα δύο κόμματα. Καλά, είναι βέβαιο. Μιλάς ένα τέταρτο. Πρέπει να μιλήσω και θα έρθω στην εκπομπή σου και άμερα. Χωρίς να με καλέσεις. Θα ξανάρθω. Χωρίς να με καλέσεις, θα έρθω. Το λέω. Με χαρά θα έρθω. Έτσι. Σε περιμένω με χαρά. Περίμενα την πρόσκληση. Όχι, ευχαριστώ. Γιατί σου είχα στείλει πρόσκληση. Και η πρόσκληση γίνεται κλήρωση. Όποιος τηλεφωνεί δεν έρχεται. Αλλά θα κάτσω εκεί, όχι εδώ. Α, εκεί θες. Εκεί θέλω. Εντάξει. 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 Για να έχω ξηγηθεί. Σύμφωνα. Ξέρετε, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, ίσως να είμαι. Και παραφέρομαι λίγο. Όχι, δεν παραφέρεσαι. Λες τη γνώμη σου. Η χώρα μας χάνεται. Μάλιστα. Η χώρα μας χάνεται. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα σου έρθω καμιά μέρα πρόσκλητο. Εντάξει, σε περιμένω. Ελάτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, δεκτώ. Δεκτή η συγγνώμη. Δεκτή. Ελάτε. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Κατίκα Λουκάς λέγομαι. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόδιο Πολυτεχνείο. Πώς είναι το όνομα? Κατίκα Λουκάς. Λουκά, ελπίζω να μην μιλήσεις όσο μίλησε. Όχι, όχι. Πολύ λιγότερο. Ο σύντεκνος Χατζηδάκης. Λιγότερο. Στη συνέχεια του ερωτήματός σας, αν μπορεί να απαντηθεί κάτι, γιατί δεν μπήκε ίσως η ΛΑΕ στην Βουλή, ή γιατί τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας ήταν στο 5,5%, δεν ανεβήκαν δηλαδή, όταν υπάρχει 45% αποχή, κάτι γίνεται λάθος. Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε σε πρώτο στάδιο, αν είναι ίσως ο καιρός να υπάρξει ένα ευρύτερο αριστερό μέτωπο, αντιμνημονιακό μέτωπο. Μπορεί το ΚΚΕ να μιλάει για ανατροπή, αλλά καλώς ή κακώς, αν δεν έρθει μια αντιμνημονιακή πολιτική, που πραγματικά το πιστεύουν και θα πρέπει να ορίονται κανονικά γι' αυτό, δεν μπορεί να στηρίζουν αρκετά κόμματα και έξω κοινοβουλευτικά και εντός της Βουλής. Δεν μπορεί να στηρίζουν ότι υπάρχει σχέδιο εναλλακτικό για εθνικό νόμισμα, για παραγωγή ανασυγκρότηση κτλ. Και να μην ορίονται. Να καταλάβω και να δεχτώ ότι μπορεί να μην τους δίνεται ο χρόνος, είτε επειδή φταίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε επειδή έχουν κάνει λάθος κατά το παρελθόν, και να υπάρχει ενδεχομένως, όπως και σε κάθε κόμμα, μια ρετσινιά. Αλλά όπως είδαμε, όταν φύγαμε από τις κομματικές παροπίδες και πήγαμε στο δημοψήφισμα, υπήρξε ένα 62% του λαού που ψήφισε όχι σε μνημόνια, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι μόνο ένα 5% μες στη Βουλή συνεχίζει να υποστηρίζει μια αντιμνημονιακή πολιτική. Οπότε σίγουρα κάτι γίνεται λάθος. Και απλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα, όποτε μπορεί να απαντηθεί στη συνέχεια, στα δύο κυρίως κυβερνητικά κόμματα. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα και προεκλογικά και αφού υπογράφηκε η συμφωνία. Για παράλληλο πρόγραμμα, για ισοδύναμα μέτρα κτλ. Ότι θα γίνουν οι καλύτερες δυνατές επενδύσεις, να μειωθεί η ανεργία κτλ. Έστω ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ότι δεν βρίσκουμε τα ισοδύναμα, δεν βρίσκονται τα αντίστοιχα ποσά. Ότι ακόμα χειρότερα, στην πρώτη αξιολόγηση που έρχεται τώρα ή στην επόμενη αξιολόγηση μετά από 3 μήνες, δεν πετυχαίνουμε τους στόχους. Και έρχονται οι εταίροι, οι ευρωπαίοι θεσμοί, όπως λέμε, και ζητάνε και άλλα μέτρα. Κατάργηση του ΕΚΑΣ το 2017. Περαιτέρω απολύσεις. Μείωση κι άλλο των συντάξεων. Ξεπάγωμα τη ρήτρα των μηδενικών ελλειμμάτων.
απολύσεις κτλ. Τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν είναι να φτάσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις στα 300 ευρώ. Έχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, υπάρχει κάποιο όριο, θα δουλεύουν σε κάποιο παράλληλο σχέδιο ώστε να υπάρχει και μια εναλλακτική, αν πληθύνουν οι φωνές στην Ευρώπη. Γιατί η δήλωση του κυρίου Σόιμπλε δεν απέχουν και πολύ από 2-3 μήνες πριν, ο οποίος επιμένει ότι γιατί όχι σε ένα Brexit. Απλά να δούνε πού είναι οι κόκκινες γραμμές, τι μπορεί να αντέξουν ακόμα, τι να ανεχτούν ενδεχομένως. Αυτό. Ποια είναι τα όρια της κοινωνικής αντοχής. Προφανώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναέρθω για δεύτερο γύρο, στη συνέχεια. Πάμε τώρα στο πάνελ μας. Κύριε Παπαδημούλη, από αυτό το τελευταίο θα ξεκινήσω. Από αυτά που είπε μόλις ο Λουκάς. Από το αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές και πού είναι αυτές και πώς θα κινηθεί η καινούργια κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Είχα και χθες την ευκαιρία, την ώρα που υπήρχε κλίμα πανηγυρισμών για τη μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι ώρα να τελειώσουν οι πανηγυρισμοί. Σας επιβεβαιώνουν οι πολίτες. Ώρα να τελειώσουν σήμερα οι πανηγυρισμοί. Γιατί έχουμε, είπαν ότι δεν έχουμε, είναι η δεύτερη ευκαιρία, μια είναι μεγάλη, η τελευταία ευκαιρία. Έχουμε μια μεγάλη νίκη, αλλά αρκετοί μας ψήφισαν κριτικά και μας έδωσαν την εντολή και ταυτόχρονα την ευκαιρία να παλέψουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Συμφωνώ με τον συμπολίτη μας που είπε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και επομένως τη δέσμευση ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το 2019. Έτσι ώστε να έχουμε 4 χρόνια μπροστά μας, χωρίς εθνικές εκλογές, χωρίς ευρωεκλογές, χωρίς εκλογές στην αυτοδιοίκηση, για να παλέψουμε κάποιους στόχους. Με 155 εκεί γίνεται αυτό. Εμείς θα επιδιώξουμε, κύριε Χατζηνικολάου, σταθερά την ευρύτερη δυνατή στήριξη στη Βουλή μέσα και πέραν από τους 155 στα μέτρα που θα φέρνουμε για να νομοθετούνται και επίσης θα διαμορφώσουμε θεσμούς που θα επιδιώκουν την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση όπου αυτό είναι αναγκαίο. Παράδειγμα, για τη διεκδίκηση της μείωσης του χρέους, για μια λύση ευρωπαϊκή που να ανακουφίζει τη χώρα στο προσφυγικό, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για κάποιες αλλαγές στο κράτος, έτσι ώστε να πάψει να υπηρετεί το κόμμα και τον πελάτη, αλλά τον πολίτη, για να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, τη διαπλοκή και να νοικοκυρέψουμε τα δημόσια οικονομικά μας χωρίς να υπερφορολογούνται τα υποζύγια, για να γυρίσουμε τη χώρα στην ανάπτυξη. Και λέω ότι είναι ώρα για μια κυβέρνηση που θα δουλεύει περισσότερο και θα μιλάει λιγότερο, να υλοποιεί μετρήσιμους στόχους, γιατί η συμφωνία που ψήφισε όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, επιβάλλει για το επόμενο τρίμηνο έναν όγκο λήψης μέτρων και νομοθέτησης μέτρων με τρομακτική απαιτητικότητα και αυτό είναι απαραίτητο να το εξασφαλίσουμε στην πρώτη αξιολόγηση, να περάσουμε αυτόν τον κάβο για να έχουμε μείωση του χρέους και στο θέμα της μείωσης του χρέους εμείς θα επιδιώξουμε το ευρύτερο. Με ποιους θα ευρύτερες συνενέσεις. Σε 95 ημέρες πρέπει να υλοποιήσετε το 56% του μνημονίου. Από όσα λέω, λέτε ήδη, κύριε Στραβελάκη, που με διακόπτε να μην το έχω καταλάβει. Λέω όχι, λοιπόν όχι, ότι εμείς θα το επιδιώξουμε. Με ποιους. Και με τους πάντες. Η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι, είναι ήδη στην αντιπολίτευση. Κύριε Στραβελάκη, στο ΠΑΣΟΚ γεγονός διαμήνησε ο Πάνος Καμένος σήμερα. Μην μεταφέρετε τις ειδήσεις, τις παρακολουθώ. Λέω λοιπόν ότι από την πλευρά μας. Να βρω με ναι, ποιους θα επιδιώξετε την εργασία. Νομίζω ότι και με διακόπτετε την ώρα που προσπαθώ να ολοκληρώσω μια φράση. Λέω λοιπόν ότι εμείς και στη Βουλή θα επιμείνουμε πολύ. Ελάτε, παρότι είσαστε στην αντιπολίτευση, παρότι δεν θέλετε να μπείτε στην κυβέρνηση και προτάσεις να μας κάνετε και αν θέλετε να στηρίξετε μια προσπάθεια, εκεί που συμφωνείτε, είπα μερικούς στόχους και θεσμούς θα δημιουργήσουμε, Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, ούτως ώστε να έχουν και γνώμη και συμμετοχή και όπου νομίζουν ότι πρέπει να βάζουν πλάτη, να βάλουν πλάτη. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να δούμε και λίγο τον εαυτό μας τον καθρέφτη αυτοκριτικά, και εμείς που είμαστε νικητές των εκλογών, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα. Από το 2009 μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, μετέχουν στις εκλογές 1,5 εκατομμύριο πολίτες λιγότερο. Τι σημαίνει αυτό, ένα δυνατό καμπανάκι. Τι καμπανάκι, καμπάνα. 1,5 εκατομμύριο πολίτες δεν εκπροσωπούνται από το παρόν κομματικό πολιτικό σύστημα. Άρα,
χρειάζεται να ανανεώσουμε με όρους αξιοπιστίας, μετρήσιμου αποτελέσματος, το τι παράγει αυτό το πολιτικό σύστημα. Κύριε Αντιπρόεδρε, επιτρέπετε και... να τελειώσω τη φράση μου. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία για αυτή την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πήραν μια ισχυρή εντολή, έχουν μπροστά τους μια τετραετία και νομίζω ότι μέσα αυτή την τετραετία οι πολίτες ζητούν, και αυτός που ψήφισε κριτικά και αυτός που απήχε παρότι ψήφισε την προηγούμενη φορά απογοητευμένος, περιμένουν να δουν αποτέλεσμα. Θα μειωθεί η ανεργία των νέων, θα γυρίσουμε σε θετικούς ρυθμούς, πάντως, θα πληρώνουν. Πριν σας κάνει την ερώτηση ο Μανώλης ο Κοτάκης, εγώ θέλω να σας κάνω μια υπενθύμηση. Ότι στα χρόνια που ήσασταν αντιπολίτευση δεν ψηφίσατε ούτε ένα νομοσχέδιο της τότε κυβέρνησης. Δεν στηρίξατε ούτε ένα μέτρο. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ήταν όλα λάθος. Και ότι τώρα είναι όλα σωστά και πρέπει σε όλα να σας στηρίξει η άλλη πλευρά. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Να σας απαντήσω. Για το διάστημα που εγώ ήμουν στη Βουλή και ήμουν είτε βουλευτής είτε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είμαι έτοιμος, δεν το έχω πρόχειρο τώρα, θα σας το στείλω αύριο, μια λίστα μέτρων που στηρίξαμε ως κόμμα της αντιπολίτευσης και ως κόμμα του 4% και ως κόμμα του 17% και συνέχεια του 27%. Μιλώ για τα 2,5 χρόνια της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Τώρα, για μεγάλα θέματα που είχαμε διαφορετική πολιτική και εμείς τώρα δεν περιμέναμε να μας στηρίζουν σε όλα και εμείς δεν στηρίζαμε πράγματα στα οποία διαφωνούσαμε. Αλλά, κύριε Χατζηνικολάου, όταν κάποιος ψηφίζει μια συμφωνία, τα μέτρα που καλούνται πολύ συγκεκριμένα να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία, αν δεν τα ψηφίσει, αυτός θα έχει πρόβλημα, δικαίωμά του. Τώρα, να πω και μια κουβέντα για κάτι για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω. Το γεγονός ότι 380.000 συμπολίτες μας ψηφίσαν Χρυσή Αυγή 2 μέρες μετά την ανατριχιαστική δήλωση Μιχαλολιάκου στην εκπομπή σας, δείχνει μια... Η οποία θα με συγχωρήσετε εδώ για τη διακοπή, αποδεικνύει ότι πρέπει να συνομιλούμε μαζί τους, ναι, και ότι η απομόνωση τους μυθοποιεί, δεν τους απομυθοποιεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνεται μαζί τους διάλογος και να τίθενται απέναντι και στα λόγια τους και στα έργα τους, με τις συνεντεύξεις, με τις συζητήσεις, με τον δημοκρατικό διάλογο. Απογυμνώνονται με τον διάλογο. Την ακούω την παρατήρησή σου με προσοχή και σας θυμίζω και τον τρόπο που τους αντιμετώπιζε ως προεδρεύων ο Δραγασάκης μέσα στη Βουλή, που πολλές φορές τους απομόνωνε και τους εξέθετε. Λέω λοιπόν, το γεγονός ότι τους ψήφισε το 7% αυτών που πήγαν στην κάλπη, 380.000 πολίτες, υποδεικνύει μια ομοί και δυσάρεστη πραγματικότητα. Συνειδητά 380.000 συμπολίτες μας ψηφίζουν ένα ακροδεξιό φασιστικό κόμμα που υμνεί τους Ναζί και το οποίο καλύπτει με την πολιτική του ευθύνη μια δολοφονία. Αυτό έχει μια ανατριχιαστική πλευρά, κακή, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει όμως και μια πλευρά που δείχνει τα όρια αυτού του φαινομένου. Όσες αναλύσεις λέγανε ότι μπορεί να εκτιναχθεί η Χρυσή Αυγή σε ποσοστά που να την κάνουν ρυθμιστή κτλ. Δεν δικαιώνονται. Αυτό που ήθελα να πω. Κύριε για Παπαδημούλη, να τελειώσω, δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η δολοφονία Φίσα και οι δικαστικές διώξεις. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει και πρέπει να σας το πω με ειλικρίνεια. Αυτή η γροθιά όμως, νομίζω ότι έβαλε αυτή η γροθιά στο στομάχι. Ήταν αποκαλυπτική. Γιατί σκοτώνανε οι μετανάστες και δεν κουνιόταν φίλο τότε. Μαχαίρωσαν έναν Έλληνα, ήταν ένα σοκ και έβαλε ένα φρένο. Το τελευταίο που ήθελα να πω. Έχουμε εντολή πια να υλοποιήσουμε μια συμφωνία και για να απαντήσω και στον Λουκά τον Κατίκα. Και το ζητούμενο είναι, γι' αυτό πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη διαφορά, τη μεγάλη εντένα της Νέας Δημοκρατίας, ποιος μπορεί να υλοποιήσει αυτή τη συμφωνία, που είναι δύσκολη, που να είναι απαιτητική και ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες με κατηγιστικούς ρυθμούς μέτρων και προαπαιτουμένων, με έναν τρόπο που θα κατανέμει δικαιότερα τα βάρη και επίσης που θα αντιμετωπίζει ορισμένες συστημικές παθογένειες. Το πελατειακό κράτος, η φοροδιαφυγή, η διαφθορά, η διαπλοκή, το λαθρεμπόριο καυσίμων και. Τους 7 μήνες, κύριε Παπαδημούλη, γιατί δεν έγιναν αυτά. Κοστίζουν δισεκατομμύρια. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί τη διαπλοκή δεν μπορούσατε να τη χτυπήσετε. Να σας απαντήσω, να τελειώσω και τη φράση μου. Λοιπόν, κοστίζουν δισεκατομμύρια. Αν αυξήσουμε την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, αν περιορίσουμε σπατάλες,
αν αντιμετωπίσουμε την ατιμορρυσία και τα σκάνδαλα, αν μαζέψουμε όπως μάζεψαν άλλα ευρωπαϊκά κράτη λεφτά από τη λίστα Lagarde, μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να πάω στην... Πείτε το, ναι, το κάντε γεγονός, την ερώτησή σας για να πάω στον κύριο Κακλαμάνη, παρακαλώ. Από εδώ και πέρα πρέπει να επωφεληθούμε και από την αξιολόγηση λαθών που κάναμε μέσα σε αυτό το 7μηνο. Σε αυτό το 7μηνο και δείγματα γραφής θετικά είχαμε, αλλά και λάθη στην επιλογή προσώπων έγιναν και χαμηλή διοικητική επάρκεια και οργανωτική επάρκεια είχαμε σε τομείς της διακυβέρνησης και ο Τσίπρας νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι και πιο όριμος και πιο συνεκτικός και πιο ενωμένος και με ισχυρότερη διοικητική ικανότητα. Πείτε το, κύριε Κοτάκη. Κύριε Παπαδημούλη, στις δημοκρατίες το κοινοβούλιο αποφασίζει και η κυβέρνηση εκτελεί. Το ερώτημα δεν είναι αν η αντιπολίτευση θα στηρίξει τις αποφάσεις ή αν εσείς θα τις ψηφίσετε. Το ερώτημα είναι αν θα τις εφαρμόσετε και κυρίως αν τις πιστεύετε. Διότι το μνημόνιο στο οποίο βάλατε υπογραφή, αναγκαστικά βεβαίως, περιέχει όρους οι οποίοι είναι ξένοι προς την αριστερή ιδεολογία, είναι ξένοι προς το DNA σας. Τα προηγούμενα χρόνια, όποιος μιλούσε για ιδιωτικοποιήσεις, εργασιακές σχέσεις, απελευθέρωση προϊόντων, υπηρεσιών, επαγγελμάτων, είναι μερικά από τα βασικά παραδοτέα, έτσι τα περιγράφει το μνημόνιο εντός αυτής της χρονιάς. Η αριστερά αντιδρούσε και περίπου τον κήρυσε ως εχθρό της ιδεολογίας της. Εάν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν τα πιστεύετε και συγκροτήσετε μια κυβέρνηση που δεν τα πιστεύει και μια κοινοβουλευτική ομάδα που είναι ξένα, δηλαδή στον κύριο Στρατούλη είναι βέβαιο ότι ήταν ξένα γιατί αποχώρησε, αλλά και σε εσάς και σε πολλούς από εσάς, πώς θα πάρει μπρος η ανάπτυξη? Και ζητάτε από την αντιπολίτευση συνένεση. Αλλά η συνένεση δεν είναι δρόμος μονής κυκλοφορίας, είναι διπλής κυκλοφορίας. Όταν έρθει η αντιπολίτευση και σας πει ναι, θα σας βάλω πλάτη. Αλλά και εσείς στην παιδεία θα πάρεις πίσω τον νόμο Μπαλτά. Και εσείς στο ζήτημα της Ιθαγένειας θα κάνεις αλλαγές. Τι θα κάνετε εκεί? Μετατρέπω την... πώς να το πω, το διάγγελμά σας σε ερώτηση και απαντώ. Ερώτηση λοιπόν, ήταν, ναι, ήταν, ναι, διάγγελμα, ναι. Αν το εκλάβατε ως διάγγελμα, με συγχωρείτε πάρα είναι, πολύ. Είναι μια ιδεολειπτική κριτική για το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναπτύχθηκε κατά κόρο πριν τις εκλογές. Είναι η θεωρία Γεωργιάδη, εμείς να μην μας κλέψει τη δόξα ο Τόμψεν, πιστεύουμε το μνημόνιο και θα το εφαρμόσουμε καλύτερα. Κύριε Παπαδημούλη, νομοθετήσατε τη φιλελεύθερη ιδεολογία, αφήστε τον Γεωργιάδη. Μην με διακόπτετε. Νομοθετήσατε την φιλελεύθερη ιδεολογία. Κύριε Κοτάκη, σας άκουσα με προσοχή. Εντάξει, αλλά κάνετε χαρακτηρισμούς. Επιστρέφετε οι χαρακτηρισμοί. Αυτή σας η ερώτηση και η ιδεολογική κριτική που εμπεριέχει κατατέθηκε στις εκλογές και εμαυρίστηκε. Ναι, ο κόσμος, αν θα εφαρμοστεί το ζήτημα. Ακούστε με λίγο. Εμείς έχουμε τη δέσμευση και τη λαϊκή εντολή, ναι, να υλοποιήσουμε τη συμφωνία που υπογράψαμε όσο το δυνατόν με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, γιατί θεωρεί ο κόσμος ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που επιβάρυναν 40 φορές παραπάνω φορολογικά τα φτωχά και μεσαία νοικοκυριά εναντί των πλουσίων, μελέτη Γιαννίτση, εμείς μπορούμε να έχουμε δικαιότερη και πιο αναπτυξιακή ατζέντα και επιπλέον περιμένει από μας να αντιμετωπίσουμε τη διαπλοκή, τη διαφθορά. Εγώ άλλα ρώτηση. Ναι, ναι, σας απαντώ. Το λιμάνι θα το πουλήσετε γρήγορα? Σας απαντώ. Το λιμάνι θα το πουλήσετε μέχρι. Θα σας απαντώ, κύριε Κοτάκη. Ναι, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που σας απαντώ. Μπορεί να σας αρέσει. Κύριε Παπαδημούλη, σας ρωτάω. Προσθέτετε άλλη ερώτηση. Σας ρωτάω. Με αντέχετε την πίεση? Την πίεση δεν την αντέχετε? Με εμποδίζετε, κύριε Κοτάκη. Σας εμποδίζω. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε. Λοιπόν, γιατί έχω ξανασυναντηθεί πρόσφατα? Πολλές φορές. Πότε? Πολλές φορές. Δεν το θυμάμαι. Χρόνια τώρα. Α, λοιπόν, καλά, εντάξει, έχετε αναδρομική. Ναι, έχω μνήμη. Ναι. Λοιπόν, και λέω ότι αυτά ο κόσμος τα κρίνει. Η θεωρία ότι επειδή ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε και ψήφισε μια δύσκολη συμφωνία με πολλά αρνητικά στοιχεία, γίναμε όλοι ίδιοι, γίναμε όλοι μνημονιακοί. Πάμε στον κύριο Κακλαμάνη. Δεν υπάρχει διαφορά Νέας Δημοκρατίας πολύ συγκεκριμένο πάντως. Ιτήθηκε στην κάλπη. Και από εκεί και πέρα, για το άλλο που είπατε και είναι το πιο... Πάντως κάποια στιγμή πρέπει να κυβερνήσετε. Πολύ συγκεκριμένα. Κάποια στιγμή είναι πρέπει το να πρώτο που είπα. Εξακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει 7-8 μήνες μετά την πρώτη ανάδειξή του στην εξουσία, σαν να είναι αντιπολίτευση. Που πρόκειται κάποια στιγμή κάτι να εφαρμόσει. Είναι το πρώτο που είπα, ότι έχουμε ισχυρή εντολή και πίεση από τους πολίτες να δώσουμε σταθερότητα κυβέρνηση τετραετίας με μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι το πρώτο που είπα και το υπογραμμίζω. Δυστυχώς για τους οπαδούς του μνημόνιου και ξερό ψωμί, να μην μας κλέψει τη δόξα ο Τόμψεν, αυτή η πολιτική είναι πάρα πολύ νοπή και ιτήθηκε. Οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν στη χώρα πέρα από αυτά που μας φταίνει οι ξένοι και τα μνημόνια.
Γιατί μια κακή διακυβέρνηση τη χώρα για δεκαετίες, κύριε Κοντάκη, εύχομαι να τα εφαρμόσετε. Παρακαλώ. Για να σα δώσω και σε ένα πρέπει θέμα πάμε, δίκιο. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να σα δώσω και σε ένα θέμα δίκιο. Αν δεν έκανε τούμπα η Νέα Δημοκρατία που έως χθες ζητούσε να συγκυβερνήσουμε με πρωθυπουργό Τσίπρα και μόλις έφαγε 7,5 μονάδες διαφορά, τα ξέχασε όλα αυτά και λέει δυναμική αντιπολίτευση. Γιατί τους καλέσατε να συγκυβερνήσετε? Μα δεν προλάβαμε. Δεν τους κάνατε πρόταση. Εμείς είχαμε απορρίψει. Εσείς σπεύσατε μέσα σε μία ώρα να σχηματίσετε πάλι κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο, για τον οποίο όλοι λέγατε πριν 1η Ιανουαρίου και εσείς λέγατε ότι είναι τόσο δεξιός που μην ανησυχείτε αν θα συνεργαστούμε μαζί του, διότι δεν θα μας δώσει ούτε ανοχή αν χρειαστεί για να κάνουμε κυβέρνηση. Και σπεύσατε να συνεργαστείτε πάλι με τον κύριο Καμένο, χωρίς να μιλήσετε με κανέναν άλλο. Οι πάντες ζητούσαν από τον νικητή των εκλογών, από το πρώτο κόμμα, να συγκροτηθεί γρήγορα κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να μπούμε σε έναν δρόμο. Την Τετάρτη γίνεται σύνοδος κορυφής. Οι δύο-τρεις ώρες των συναντήσεων ήταν αυτές που μας μάραναν, κύριε Παπαδημούλη. Κανένας... Το να σηκώσει το τηλέφωνο, δηλαδή ο Τσίπρας, στο Μεϊμαράκι, στη Γεννηματά, στο Θεοδωράκι. Λέω τώρα αυτούς με τους οποίους θα μπορούσε να κάνει μια συζήτηση για συνεργασία. Και στον Καμένο. Και να τους πει, ελάτε να κουβεντιάσουμε, αυτό μας μάρα. Το σενάριο της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία το απορρίπτουμε και σωστά. Και σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ένα τέτοιο, άλλο συγκυβέρνηση, άλλο συνεννόηση και διάλογος και αναζήτηση συνενέσεων. Και σας λέω ότι μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν η πιο ασταθής κυβέρνηση. Μια διαρκής αμοιβαία επίρρηψη ευθυνών. Τους άλλους, άλλα μικρότερα κόμματα. Άλλους έσπευσαν, κανείς δεν εμπόδισε τις άλλες δυνάμεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή, στήριξη ή ανοχή στην κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Έσπευσαν, όπως είχαν κάθε δικαίωμα, όπως είπα, είχαν κάθε δικαίωμα. Μια απάντηση και δεν θέλω να καταλάβω. Έσπευσαν, τελειώνω τη φράση μου. Έσπευσαν όπως είχαν κάθε δικαίωμα και κρίνονται να προσδιορίσουν το ρόλο τους ως δύναμη αντιπολίτευσης. Εμείς όμως σας λέω ότι θα παραμείνουμε σταθεροί στην αναζήτηση και διαλόγου και συνενέσεων όπου αυτό είναι εφικτό και ευρύτερη στήριξη της κυβέρνησης σε μέτρα που θα φέρουμε στη Βουλή. Πάμε στον κύριο Κακλαμάνη. Κύριε Κακλαμάνη, τώρα από πού να αρχίσετε και πού να τελειώσετε με όλα αυτά που ελέγξαν? Και ξέρω από πού θα αρχίσω και ξέρω και πού θα τελειώσω. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Λοιπόν, να σας αποσυντονίσω τότε λίγο εγώ. Για να δούμε. Να ξεκινήσετε παρακαλώ από την εμφάνιση του κόμματός σας. Ούτως ή άλλως και από το αποτέλεσμα του κόμματός ούτως ή άλλως το είχα... Δηλαδή να κάνετε μια πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία, ναι, αλλά, και της επόμενης μέρας της Νέας Δημοκρατίας. Το είχα ούτως ή άλλως προς το τέλος. Παρακαλώ. Αλλά βέβαια να σχολιάσετε και τα υπόλοιπα. Καταρχήν εκπλήσουμε από το πολιτικό παραλήλημα ενός συναδέλφου που τον έχω μάθει αλλιώς. Του κυρίου Παπαδημούλη. Πρόκειτο περί παραλήρηματος αυτά. Γιατί που το λέτε αυτό? Ήτανε παραλήρημα. Και εκπλήσουμε γιατί τον έχω μάθει το Δημήτρη αλλιώς. Και δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο χαρακτηρισμός σας χαρακτηρίζει. Εντάξει, το βάζω εντός εισαγωγικών. Σας χαρακτηρίζει. Λυπάμαι για αυτό που άκουσα. Δεύτερον, νομίζω ότι η λέξη είναι όντως βαριά, το παραλήρημα. Εντάξει, σας χαρακτηρίζει. Εγώ πάντα αναλαμβάνω την ευθύνη. Εγώ δεν σας ζητάω να το ανακαλέσω. Την ευθύνη αυτού που λέω. Απλώς υπογραμμίζω αυτό που είπατε. Και οι πολίτες και να μας παρακολουθούν. Ναι, απλά θέλω να ξέρω, επειδή μίλησε τον χρονομέτρησα 17 λεπτά, θα του επιτρέψετε να μας διακόπτει? Γιατί όχι, αν είναι έτσι, κάθομαι διαλόγου ευγενίας χωρίς να μιλήσω καθόλου μέχρι τις 9.30. Θα σας προστατεύσω, αλλά εγώ δεν παίζω με αυτά τα πράγματα. Δεν είχα μια διάθεση έτσι να τον διακόψω. Λοιπόν, ότι θα ήθελα, γιατί αξίζει τον κόπο, να κάνετε μια μέρα εκπομπή, όχι με πολιτικούς μόνο, και με ανθρώπους της διανόησης και με πολίτες απλούς, για το θέμα της αποχής. Πρόκειται για δομικό πρόβλημα, κατά την άποψή μου, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Από την εξήγηση που έδωσε ο κύριος μέχρι τον κύριο Χατζηδάκη που έδωσε μία άλλη άποψη, είναι όμως δομικό κατά την άποψή μου πρόβλημα της κοινωνίας. Δεύτερον, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου διτά και γιατί επρόκειτο για προσωπικό μου φίλο, αλλά το ότι η Ροδόπη δεν έχει χριστιανό βουλευτή το θεωρώ πρόβλημα. Και δεν μ' αρέσει για αυτά τα πράγματα να μιλάω δημόσια. Το επισημαίνω και το κλείνω εδώ όμως. Συμφωνώ μαζί σας, το σχολίασα νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο του ΣΤΑΡ. Μάλιστα. Ότι είναι μια πολύ άσχημη στιγμή έτσι, για τη Θράκη και έτσι για τη Ροδόπη. Τρίτον, μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας παρίστανε το ζεν πρεμιέ.
τον βοηθάει και η εμφάνισή του, έπαιζε το ρόλο του. Το είπατε με άλλα λόγια εσείς και η κυρία Καλογεροπούλου στον κύριο Παπαδημούλη. Τώρα ήρθε η ώρα όμως που πήρε από τον ελληνικό λαό αυτό που ζήτησε, τη δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα όπως την ήθελε σχεδόν. Εντάξει, δεν του έδωσε αυτοδυναμία, αλλά με τον συνέτερό του, τον κύριο Καμένο, έχουν 155 και πρέπει να κυβερνήσουν. Αυτοί θα κυβερνήσουν. Η αιτιολογία, μα ψηφίσατε κι εσείς μνημόνιο. Μου μοιάζεται ανακουφισμένος που το λέτε αυτό. Δεν είμαι ότι εγώ, δηλαδή είναι σαν να προτιμούσατε για τα δύσκολα. Να εφαρμόσει εκείνος τον λοιπόν. Δεύτερον, για όποιοι ήμασταν στη Βουλή, αλλά και όσοι δεν ήμασταν, υπάρχουν τα πρακτικά. Την ημέρα που εμείς ψηφίσαμε το τρίτο μνημόνιο, ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης ήταν σαφής. Είπε, σας δίνουμε τους 76 ψήφους της κοινοβουλευτικής μας ομάδος, διότι όλοι μαζί, ακόμη και με το Πασό και το Ποτάμι, έβγαιναν 147. Και έπρεπε η χώρα να σωθεί. Δεν συμφωνούμε όμως με αυτό που φέρατε σε πάρα πολλά σημεία. Άρα καμία πολιτική, παύλα, ηθική υποχρέωση έχουμε να στηρίξουμε όσα υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος στο τρίτο μνημόνιο. Κύριε Κακλαμάνε, τι λέτε, συγχωρείτε. Απολύτως. Με συγχωρείτε. Απολύτως. Το κόμμα στο οποίο ανήκετε στην Ευρώπη, σας πίεζε. Η κυρία Μέρκελ έφερε αυτά τα μέτρα. Πίεσε τι λέτε καμία τώρα. Καμία Μέρκελ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έφερε αυτά τα μέτρα καμία στην Ελλάδα. Καμία Μέρκελ δεν και, με πίεσε. Και πίεσε όλες τις κυρία τελευταίες κυβερνήσεις να τα περάσουν. Τώρα. Τρία μνημόνια. Και ξαφνικά εσείς λέτε ότι δεν θα τα ψηφίζατε. Δεν ξέρετε τίποτα για το φόνο, κύριε Κακλαμάνη. Μα τι λέτε. Όπως και τώρα, κυρία Καλογεροπούλου. Η κυρία Μέρκελ τα έφτιαξε. Ωραία, το είπατε, το άκουσα. Και ο κύριος Σόιμπλε τα έφτιαξε. Το άκουσα, κυρία Καλογεροπούλου. Μαζί είστε, στο ίδιο κόμμα είσαστε. Κυρία Καλογεροπούλου, το άκουσα. Μα ναι, αλλά μην λέτε στο μας. Και όταν απευθύνεστε σε μένα, πρώτον, κυρία Καλογεροπούλου, η φωνή σας θα είναι χαμηλότερη. Και δεύτερον, επειδή ξέρετε ότι απέναντί σας έχετε ευρωσκεπτικιστεί, τα περί της κυρίας Μέρκελ να τα πείτε από εκεί τώρα. Και όχι εμένα. Έτσι, από εκεί. Αυτό. Και όχι σε μένα. Λοιπόν, ναι, το κόβουμε λοιπόν εδώ το παραμύθι περί Μέρκελ, γιατί με μένα δεν περνάνε ούτε Μέρκελ ούτε Σόιμπλε. Να μου πείτε τότε. Πάμε λοιπόν, κύριε Κάτ, παρακάτω. Τώρα όμως θα τον αφήσουμε να ολοκληρώσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, γιατί πριν έρθω εδώ έκανα άθρηση. 6,6 είχε πάρει η Χρυσή Αυγή στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα πήρε 6,93 για την ακρίβεια. Θα είχε πάρει λιγότερο από το 6,6 εάν δεν είχε προκύψει, δεν μπαίνω τώρα στη συζήτηση, το μεγάλο πράγματι πρόβλημα του μεταναστευτικού, όπου στα νησιά τα επίμαχα, κύριε ανέβασε κύριε, πολύ όχι τη δύναμη, υπερδιπλασίασε και σε δύο τριπλασίασε. Εάν αυτό δεν υπήρχε, θα υπήρχε ευτυχώς. Θα είχε συρρυκνώσει. Ακριβώς, θα υπήρχε ευτυχώς μια μικρή μείωση. Είναι αλήθεια. Βεβαίως πρόβλημα είναι και που είναι στη Βουλή, αλλά θα υπήρχε μια μικρή μείωση. Αλήθεια είναι. Αυτό κλείνω την παρένθεση. Ερχόμαστε και τώρα. Κάνετε καλά που το επισημαίνετε, γιατί έχει δημιουργηθεί μια λανθασμένη εντύπωση. Ακριβώς. Γι' αυτό και το λέω. Ειδικά δε στην Αθήνα, πρέπει να σας πω, στο Δήμο της Αθήνας. Έχει η μαζευτεί. Χρυσή Αυγή μαζεύτηκε 0,6, αλλά μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε. Με γεμάτη την πλατεία Βικτωρίας, με το πεδίο του. Παρά τα αυτά, μαζεύτηκε. Λοιπόν, το κλείνω. Αφήνω το θέμα Χρυσή Αυγή, γιατί με κάλυψε και ο κύριος Χατζηδάκης με κάτι που είπε. Να πω. Έρχομαι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, εγώ είμαι σίγουρος ότι οι 7 μήνες δεν έφταναν για να εκτονωθεί η συσσωρευμένη οργή και θυμός εμπολής δίκαιος, σε κάποια σημεία ίσως άδικος, των πολιτών. Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε το αποτέλεσμα. Μέσα σε 2 μήνες παραλίγο να κάνουμε την πλήρη ανατροπή. Κάναμε όμως την πλήρη ανασυγκρότηση του κόμματος. Και διαφωνώ με αυτό που άκουσα από ένα-δύο συναδέλφους μου, ότι εμείς θα κάνουμε δομική αντιπολίτευση. Δομική αντιπολίτευση σημαίνει αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό που ο κύριος Παπαδημούλης έχει επίσης δίκιο, αλλά αφορούσε την περίοδο τη δική του όταν ήταν 4%. Όταν ήταν τα 2,5 τελευταία χρόνια, ούτε ένα νομοσχέδιο. Εψήφισαν επί της αρχής τις 100 δόσεις μόνο. Γιατί είμαι κοινοβουλευτικός από αυτούς που πήγαινα στη Βουλή, όπως και ο Δημήτρης, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα στηρίξουμε το μεταρρυθμιστικό κομμάτι του μνημονίου. Αυτά που είπαμε προεκλογικά, εμείς θα τα τηρήσουμε.
άκουσα τον κύριο Παπαδημούλη που ανέφερε 4 παραδείγματα που θα ζητήσω συνένεση. Εξωτερική πολιτική, μεταναστευτικό και άλλα 2 που είπες, Δημήτρη. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με δημοσιονομικές επιπτώσεις. Είναι τελείως άλλα πράγματα, χρήσιμα για το χρέος, την Εθνική Επιτροπή για το Χρέος. Δεν έχουν δημοσιονομική επίπτωση. Το χρέος δεν έχει δημοσιονομική. Όχι, άμεση δημοσιονομική. Αν μειώσουμε το χρέος. Άλλο λέω, δημοσιονομική άμεση στην τσέπη. Με τα χρόνια βεβαίως έχει. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Όπως και στις μεταρρυθμίσεις. Σε άλλα όμως πράγματα που ήδη προεκλογικά τα είπαμε ότι διαφωνούμε, τι πιστεύουν, θα πάνε να τους ξανασώσουμε. Έχουν 155. Να ψηφίζουν με τους 155, έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Οι δύο συνάδελφοι θα πούν για τα κόμματά τους, αν θα συνδράμουν ή όχι, δεν θα πω εγώ για τα δύο κόμματα. Πήραν 155. Το αν θα τους φύγουν 10 καθοδόν, όπως γράφονται οι δημοσιογράφοι, εγώ δεν το ξέρω, άρα δεν σπέβδω, εγώ εύχομαι καλό ταξίδι και μακρύ ταξίδι. Όχι σε ένα χρόνο εκλογές. Καλό και μακρύ ταξίδι, και το εννοώ αυτό. Αν πιστεύουν ότι θα πάμε να τους σώσουμε, κάνουν λάθος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, κύριε Κακλαμάνη, αν έρθει μία ψηφοφορία στη Βουλή, μείωση συντάξεων, και δεν βγαίνουν τα νούμερα, και θα πέσει η κυβέρνηση, εμείς θα τη στηρίξετε, αυτό, θα ψηφίσετε μείωση συντάξεων ή όχι. Μιλήσαμε την Πέμπτη πριν των εκλογών και θυμάστε τι σας είπα, ότι ο Μαϊμαράκης είχε το θάρρος και είπε ότι για το συνταξιοδοτικό και όχι για το ασφαλιστικό, όπου εκεί πράγματι υπάρχει δυνατότητα να παρουσιαστεί ένα σχέδιο φτιαγμένο από Έλληνες που ενδεχομένως να το δεχτούν και να είναι και καλό. Για το άμεσο όμως συνταξιοδοτικό, ο Μημαράκης είπε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ψηφίσετε ναι λοιπόν. Ναι, το ίδιο ήταν ξεκάθαρο. Στους αγρότες. Να πούμε. Εκεί έχουμε πολλές ενστάσεις. Βεβαίως και δεν θα ψηφίσουμε ναι αν το φέρουν όπως το έχουν. Βεβαίως και δεν θα ψηφίσουμε ναι. Σας το είπα καυτό στον αέρα. Και αν δεν ψηφίσουν και 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν και το ΠΑΣΟΚ. Δεν ενδιαφέρει να βρούνε τρόπο. Δεν, τότε περί ποια σταθερά κυβέρνηση μας λένε. Τότε για ποια σταθερά κυβέρνηση μας λένε. Γιατί ο κύριος Μημαράκης, σε ό,τι αφορά το θέμα των αγροτών, το πήρε πίσω προεκλογικά. Δεν το πήρε πίσω. Το πήρε πίσω. Ως προς το κύριε Κακλαμάνη, στην αρχή ο κύριος Μημαράκης. Δεν είχε το πήρε πίσω. Θα μου θα επιτρέψετε να ξέρω και καλύτερα και το τι λέει το κόμμα μου. Την τελευταία έτσι. Μέρα το είχε πάρει δεν πίσω. Το πήρε πίσω. Μήπως δέχτηκε πιέσεις από το, από πάλι από την τίποτε Ευρώπη. Τίποτε απολύτως δεν πήρε πίσω και η Νέα Δημοκρατία δεν δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη, κυρία. Καλογεροπούλου. Αυτό είναι είδηση. Ναι. Πραγματικά σα το λέω και να κλαμάνε. Εγώ είμαι 25 χρόνια βουλευτή. Είμαι 25 χρόνια βουλευτή. Ναι, να εκπλαγείτε ευχάριστα απόψε και να μάθετε κι εσείς μετά από 30 χρόνια ότι συμβαίνουν και αυτά που δεν τα ξέρατε. Εγώ είμαι 25 χρόνια βουλευτής της και δεν ενθυμούμαι να εδέχτηκα ποτέ καμία πίεση. Εσείς δεν και υπενθυμίζω και κάτι άλλο για να το ξέρει ο κόσμος. Πάντως τώρα, κύριε Κακλαμάνη, ότι εδώ τώρα θα πω κι εγώ. Ναι. Και θα σας θυμίσω το ουδής αναμάρτητος του Σαμαρά μπροστά στην κυρία Μέρκελ. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης να εγκαταλείψει τις αντιμνημονιακές θέσεις του προηγουμένου διαστήματος. Άλλο πολιτική στροφή και άλλο αυτό που λέει η κυρία Καλογεροπούλου. Χωρίς να πιεστεί, είναι ακόμη χειρότερα, ξέρετε. Και το είπα από μόνος. Και υπενθυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, και περιμένω και να δω... λέτε ότι τα λέτε εκβιαζόμενοι τα τελευταία. Όχι, εμείς πήγαμε στο Βερολίνο και είπαμε για Siemens, για γερμανικές οπτινές μπροστά στη Μέρκελ. Ο κύριος και υπογράψατε. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ουδής αναμάρτητος. Μια χαρά. ΣΥΡΙΖΑ ήταν γερμανικές οφειλές. Και μετά υπογράψατε μια χαρά. Και για να κλείσω, για να μην με μονοπολώ περαιτέρω από αυτή την ιστορία, θέλω απλά να υπενθυμίσω για να ξέρω, επειδή βλέπω νεολαία πολύ. Εγώ, κυρία Καλογεροπούλου, όπως ενθυμίστε, γιατί κάνατε ρεπορτάζ τότε, στις 2 Μαΐου του 1998, ευρωβουλευτής όν, δεν ψήφισα το ευρώ. Θέλετε να πείτε ότι είμαι μεγάλη. Έτσι, όχι. Όχι. Βγήκατε στο επάγγελμα πολύ μικρή και είστε πολύ μικρότερη εμού, να πούμε. Όχι λόγω κόπλημα, λόγω ουσίας. Όπως θυμάμαι και ότι έτσι, δεν ήσασταν στην κυβέρνηση. Επομένως σε μένα. Μη μου λέτε τέτοια πράγματα. Μη μου λέτε τέτοια πράγματα εμένα. Δεν μπορείτε να ξέρετε. Και είχα προβλέψει ότι θα είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Και εκεί ήμουνα στο ρεπορτάζ. Μπράβο. Έτσι, ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, σε μένα μην μου τα λέτε αυτά. Τώρα, για να κλείσω και για το μέλι γενέστε. Σας λέω ότι ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, πάρτε το και σαν μικρή είδηση, αν και νομίζω ότι σας άκουσα το λέγατε το ή το υποθέτατε,
Τώρα ρεπορτάζ έχετε κάνει εσείς, αλλά το πήγατε λαού-λαού στο ραδιόφωνο. Θα δρομολογήσει γρηγορότερα από ό,τι είχαμε αποφασίσει ως πολιτικό συμβούλιο τις διαδικασίες. Προσωπικά πιστεύω ότι αν ο ίδιος το επιθυμεί, δικαιούται στο 100% να είναι υποψήφιος. Στο 100% να είναι υποψήφιος. Και για να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου και σε αυτό, εγώ είπα από τη βραδιά των εκλογών ότι εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία πήγαινε με 200 χιλιόμετρα για τον τοίχο. Διότι όταν βγαίνεις από μια εκλογική ήττα σαν αυτή του Ιανουαρίου, συνήθως τα ποσοστά σου έχουν περαιτέρω πτώση. Και δεν συνέβη. Και τα συγκράτησε. Και αυτό είναι το DNA της παράταξης, το οποίο δεν μπορεί κάποιος να το καταλάβει, γιατί επομένως, λέτε, με τέτοια ιστορία παράταξης δεν υπάρχει θα επανεκλέγει. Άλλη. Αν θέλει, δεν λέτε ότι αν είναι υποψήφιος θα επανεκλεγεί. Δεν μπορώ να πω εκ των προτέρων, γιατί δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα είναι, αλλά αν θα με ρωτήσετε, έχει κύριε πάρα πολλές πιθανότητες. Κύριε Καλαμάνη, Οκτώβριο μετά την αξιολόγηση, τότε θα γεννηθούν οι διαδικασίες. Κύριε Κοτάκη, κοιτάξτε, αυτό από ό,τι εγώ έχω καταλάβει, αν όχι στην πρώτη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που συνήθως είναι δημοτική, όταν συγκληθεί όλο μέλη. Στη δεύτερη σύγκληση θα συζητηθεί η συνόμευση. Χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα, γιατί ως προς τα άλλα, αυτά τα έχουμε συμφωνήσει σε ανύποπτο χρόνο. Λοιπόν, θα πάμε στη Βουλή, σοβαρή, μαχητική εκεί που πρέπει, αλλά με αλαζονίες συνενέσεις δεν θα υπάρξουν. Μικρή διακοπή, επιστρέφω με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπαθεοδόρου. Σε 2-3 λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι, δεν είναι μάγειρες, δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσική σιωτήρι. Το Σάββατο με την Αγορά. Κώστας Βίρβος. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο CD με τα μεγάλα τραγούδια του κορυφαίου λαϊκού στιχουργού. Και το μυστηριώδες νησί του Κόμ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή
είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News, Compact Disc Club. Αποκλειστικά και δωρεάν, οι μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα, Emotions, η απόλυτα ατμοσφαιρική συλλογή σε δύο CD. Μαζί, Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και αξεσουάρ της νέας σεζόν. Και ιστορικά θέματα, ο εθνικός διχασμός και η ρήξη του Ελευθέριου Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV,